Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της Δυτικής Αχαΐας, βλέποντας τις τιμές των προϊόντων τους να έχουν πάρει την κατηφόρα, δίχως να υπάρχει σταματημός. Μετά την πατάτα και το καρπούζι, τώρα ήρθε να προσθεθεί η τιμή του σταφυλιού που κατρακυλά, φέρνοντάς τους σε ολικό αδιέξοδο. Ξεκίνησε το πρόβλημα με τις πατάτες, τα καρπούζα, το ελαιόλαδο. Στη φτηνοτροφία είχαμε χαμηλές τιμές στο γάλα και στο κρέας. Και τώρα υπάρχει υπερβολικά χαμηλές τιμές στα ενοποιήσιμα σταφύλια. Οι συνάδελφοί μας, αν συνεχιστεί αυτό το ζήτημα που έχουμε αυτή τη στιγμή με τις χαμηλές τιμές, του χρόνου δεν θα μπορεί κανένας να καλλιεργήσει καμία καλλιέργεια. Η παραγωγή σε όλους τους τομείς μένει αδιάθετη, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πανδημία έχει κοστίσει στους αγρότες της περιοχής περισσότερα από 60 εκατομμύρια ευρώ. Δυστυχώς, τα μέτρα που έχει ανακοινώσει μέχρι σήμερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν καλύπτουν όλους τους αγρότες και τη ζημιά που υπέστησαν, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Η ζημιά στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας θα είναι 60 με 100 εκατομμύρια το 2020. Στις πατάτες ούτε το κόστος παραγωγής, τα καρπούζα το ίδιο, τώρα είναι και τα μπέλια. Όταν μιλάμε, τα ενοποιήσιμα σταφύλια αναστρέμα στοιχίζουν 550 ευρώ. Και από τις τιμές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, μετά το τρίγο, ότι θα πάρω 600, δηλαδή τι να μου καλύψει. Πώς θα πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, πώς θα πληρώσουμε τη ΔΕΗ, πώς θα πληρώσουμε το ΕΦΚΑ, πώς θα πληρώσουμε την εφορία, πώς θα πληρώσουμε τους εργάτες. Όλα αυτά είναι ζητήματα, τι θα φάει η οικογένειά μας. Για το θέμα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα Λουσικά με παρόντες τους βουλευτές Αχαΐας, τον Δήμαρχο Σπυρό Μιλωνά και αγρότες της περιοχής και αποφασίστηκε να μεταφερθούν στην κυβέρνηση τα αιτήματά τους και να κανονιστεί ραντεβού με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορύδη.